με ενδιαφέρουν οι διαφορές. Γι' αυτό και συμμετέχουν στην διαπραγματευτική ομάδα, όχι μόνο όσοι είναι μια σχολή, αλλά όσοι μπορεί μέσα από τον προβληματισμό τους να βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κάθε κίνδυνο, την κάθε... Και δεν νομίζω ότι ήταν τα σχόλια που άκουσα ότι θα πρέπει ο κύριος Τσιονής να αποπενθεί από την διαπραγματευτική ομάδα. Τον επέλεξα γιατί γνωρίζω τις ιδέες, τις αντιλήψεις και πιστεύω ότι μέσα από τον προβληματισμό για τροφή προσκέψη δίδεται καλύτερη ευκαιρία αντιμετώπισης των τυχών προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει. Φάζομαι τις ιδέες του Προέδρου Αναστασιάδη που στόχον έχει να συμβάλλει στην Πενταμερή όπως συνέβαλε και στο Κράν Μοντανά ώστε να υπάρξει πρόοδος που υπήρξε. Έναν εύχομαι μόνο, να υπάρχει πραγματικά καλή θέληση από την Τουρκία να αλλάξει προσανατολισμούς και θέσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να έβρουμε εκείνον το κοινό έδαφος που θα μας οδηγήσει σε μια βιώσιμη λειτουργική λύση. Δέχεστε και προτροπές και εισηγήσεις ό,τι αφορά την πολιτική ισότητα. Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνετε επί τούτου? Την έχουμε ήδη αποδεχτεί από το 1991, την έχω επαναλάβει στο Κράν Μοντανά όπως ακριβώς καθορίζεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου, στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 716 του 1991, και συνεπώς δεν τίθεται θέμα να με καλούν κάποιοι να αποδεχτώ κάτι που ήδη έχω αποδεχτεί. Είναι ένας φράχτης παρεμπόδισης, επέκτασης μιας στρατηγικής της Τουρκίας που εις άλλες περιπτώσεις εκδηλώθηκε δια αερομεταφοράς, όπως στη Λιβύη, στο Ρακόρνο Καραπάχ, στην Κύπρο μεθοδεύεται μέσα από τις ροές που προσπαθούν με κάθε τρόπο από τη μια να αλλοιώσουν τον δημογραφικό χαρακτήρα, από την άλλη να προκαλέσουν οικονομικά προβλήματα, αλλά το χείριστον και πιο επικίνδυνο να λάβετε υπόψη ότι από τις ροές που φτάνουν καθημερινά μόνον 5 ή 6 αποτελούν είτε μητέρες είτε παιδιά. Οι υπόλοιποι είναι στρατευσίμου ηλικίας, Σύριοι την καταγωγή πλήστη. Αυτό ας ληφθεί καλά υπόψη από όσους νομίζουν ότι τάχα ο φράχτης αποτελεί σύνορο. Είναι μια περιοχή κατάπαυσης του πυρός. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο θα πει σε λίγο ο Πρόεδρος. Πάμε να δούμε με τις...